Ναι, το ευχαριστώ είναι ότι λόγω της συγκυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Καμένο και η συνεργασία που είχε το Αγροτικό Κοινοτροφικό Κόμμα Ελλάδος με, τον, με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ε, το ευχάριστο είναι ότι οι ανεξάρτητες Έλληνες αυτή τη στιγμή δώσανε 20 θέσεις σε στελέχη του Αγροτικού Κοινοτροφικού Κόμματος. Ε, ήδη οι που, έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι ο πρόεδρος του Αγροτικού Κοινοτροφικού Κόμματο ο Βάκης Κατά 99% θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ε, η θέση που ζήτησε ο Πρόεδρος του Αγροτικού Κόμματος είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αρμόδιο Υπουργείο που έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Ε, θα υπάρξουν και άλλε και άλλος τέλεχος θα βρίσκεται σε θέση κλειδί, ε, ή στον ΕΛΓΑ ή στον ΟΠΚΠ. Τα στελέχη του Αγροτικού Κόμματο είναι αυτά που έχουν την εμπειρία και γνωρίζουν τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα και ειδικότερα των αγροτών και κτηνοτρόφων. Είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή από τον κύριο Καμένο, τον αρχηγό του, τον Ανέλ. Γιατί να μην κρυβόμαστε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνε, αν, αν δεν είχαν τη συμμετοχή οι κτηνοτρόφοι με του ανεξάρτητου Έλληνε, θα ήταν δύσκολο να μπουν στο Κοινοβούλιο. Η, τα ποσοστά του Αγροτικού Κνοτροφικού Κόμματο παίξαν μεγάλο ρόλο και έτσι οι Ανέλ καταφέρανε και μπήκανε στην Βουλή και στην συγκυβέρνηση, τώρα πλέον. Βλέπουμε ότι μετράει το κόμμα των εκτινοτρόφων, και έχει συγκεντρώσει κάποιο κόστο. Πράγματι, έτσι είναι σε όλη την Ελλάδα. Το ποσοστό που έχουν δώσει οι εκτινοτρόφοι και οι αγρότε στου ανεξάρτητου Έλληνε ξεπερνάει το 90%. Ε, υπάρχει μια συσπήρωση πλέον στους, ε, στο Αγροτικό Κόμμα. Και με αυτές τις θέσεις, τις οποίες θα καταβάλουν αυτή τη στιγμή η... τα στελέχη του Αγροτικού Κόμματος, πιστεύω ότι οι αγρότες πλέον αλλάζουν σελίδα στην χώρα μας. Εδώ στην Ξάνθη θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Θα έχουμε και στην Ξάνθη κάποιες αλλαγές. Είναι οι πληροφορίες οι τελευταίες πάντα. Ε, γίνονται κάποιες ζημόσεις αυτή τη στιγμή, γίνονται επαφέ. Ο πρόεδρος μας ήδη βρίσκεται στην Αθήνα. Ε, αύριο θα έχουμε τις τελικές αποφάσεις.